Γεια σου Πάρη, καλημέρα. Πάρη. Πολύ καλημέρα και σας, τι κάνουμε, είστε καλά? Καλά είμαστε και αφήσαμε το θέμα των εισιτηρίων για σένα. Δεν το ανέφερα. Να δώσουμε κάτι περισσότερο. Όχι, να δώσουμε τι έγινε, ποια είναι η ουσία και τι γίνεται από εδώ και το εξής. Η ουσία είναι ότι έχω την αίσθηση ότι υπήρξε μια διαφωνία όσον αφορά τον αριθμό των εισιτηρίων. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έθελε ουσιαστικά τα τριπλάσια εισιτήρια από αυτά τα οποία μπορούσε να δώσει Πανετολικός. Και για τον λόγο αυτό, και επειδή ο ΠΑΟΚ έχω την αίσθηση ότι δεν ήθελε να γίνει μέσα εισαγωγικά κακός όσον αφορά το πού θα πήγαιναν τα 350 από τα περισσότερα από χίλια εισιτήρια τα οποία είχε ζητήσει από την ομάδα του Αγρινίου, η οποία δεν μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω εκτός από τη θύρα 3. Και κάπως έτσι έλαβε τέλος το όλο σκηνικό, η όλη συζήτηση για το τι μελιγενέστε και το αν θα βρεθούν οι φίλες του ΠΑΟΚ και πώς θα βρεθούν στο Αγρίνιο. Ακολούθησε η ανακοίνωση από πλευράς της Πανετολικός, η καθιερωμένη που υπάρχει ουσιαστικά σε κάθε παιχνίδι και όπως είχε προϋπάρξει και με τους προηγούμενους τέσσερις οι οποίοι διεκδικούν την παρουσία τους όχι απλά στα play-off αλλά και το κάτι παραπάνω, δηλαδή κατά σειρά ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός που επισκέφτηκαν το Αγρίνιο. Βρέθηκαν φίλοι του Άρη, το ξέρει ο Νίκος πάρα πολύ καλά, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερο, λέω και του Άλκη. Βρέθηκαν φίλοι του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός ανέλαβε την ευθύνη διαφύλαξης της συγκεκριμένης κερκίδας. Δεν βρέθηκαν φίλοι της ΑΕΚ αλλά και του Παναθηναϊκού, δεδομένου ότι οι δύο αυτές ΠΑΕ είχαν πει ότι δεν μπορούν να δώσουν στον Πανετολικό εισιτήρια στην περίπτωση που ζητούσε για το παιχνίδι του δεύτερου γύρου, δεδομένου ότι τα περισσότερα εισιτήρια είναι δοσμένα στη μορφή των εισιτήριων διαρκείας προς τους φιλάθλους της ομάδας για το παιχνίδι του δεύτερου γύρου, δηλαδή τόσο στην ΟΠΑΠ Αρένα όσο και στην Λεωφόρο. Με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά το όλο θέμα έκλεισε από το δεδομένο ότι υπήρξε αυτή η διαφωνία. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλείται χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του να βρεθεί στο Αγρίνιο μεθαύριο και να πάρει το απόλυτο απέναντι στην ομάδα του Γενναίου Αναστασίου που έχει ούκο λίγα προβλήματα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Το δώσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή ο Κορνέλιος μπορεί και να μην πάει καν να μαζέψει τα πράγματα και να πάνε με την αφορική στη Μάλμε στη Σουηδία. Ο Χατζη Θεοδωρίδης είναι εκτός. Ο Ντουάρτ είναι εκτός. Ο Μόρση είναι εκτός. Ο Σεγγέλια κάνει αγώνα δρόμου. Όλα αυτά θα τα δούμε από κοντά για λογαριασμό και του Λίμπερο στην διάρκεια του αυριανού απογεύματος, την τελευταία προπόνηση την οποία έχει ο Πανετολικός για το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Εμιλέον στο Αγρίνιο. Ωραία, το καλήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν βγαίνει πάρει κάτι... Κάτι διαφορετικό από πλευράς ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το οποίο είπα? Όχι, δεν γίνανε ιδιαίτερα σχόλια, όχι. Κουβέντες οι οποίες γίνανε μεταξύ των δύο ΠΑΕ όλες αυτές τις τελευταίες μέρες. Όχι, όχι. Το ΠΑΟΚ δικαιολογημένα θέλησε να έχει όσο τον περισσότερο κόσμο γίνεται. Είχε κόσμο και στο παιχνίδι Κυπέλλου στην Καλαμάτα με την τοπική ομάδα. Ήθελε να έχει τον κόσμο και τώρα. Νομίζω ότι θα βρεθούν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα βρεθούν τόσοι όσοι θα έδιναν τον παρόν στο Αγρίνιο αν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει κάτι νεότερο από την επανάσταση του Ολυμπιακού με αφορμή μια λάθος απόφαση στο παιχνίδι Καλλιθέα Ολυμπιακός. Νομίζω πέσαν λίγο οι τόνοι τις τελευταίες ώρες, αλλά εχθές είχαμε ένα ταβαντούρι γενικότερα. Νομίζω ότι οι τόνοι πέσανε, στέριο μου, και μετά και την ανακοίνωση από πλευρά ΣΚΕ, δεν είναι? Δεν νομίζω για τον Ολυμπιακό να αρκεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά οκ, okay, περιμένουμε το επόμενο χτύπημα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ασχολούμαστε περισσότερο με το αγωνιστικό κομμάτι. Οι διαιτητές να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις τους. Δεν μπορεί να μπει VAR παντού σε όλα τα γήπεδα, δεν είναι, εκτός από την Super League και στην Super League 2 και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Ας είναι οι βοηθοί στις σωστές γραμμές. Πάρη, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική πάνω σε παιδιά 17, 18, 19 ετών. Εντάξει, γιατί πολιτική. Όχι εσύ. Πολιτική κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω απλά ότι οι διαιτητές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή γίνεται. Και επιτέλους, επειδή το ξέρετε, είναι δικιά μου θέση αυτή, θα πρέπει να σταματήσει κάπως αυτή η αμφιβολία, να το πει κανείς. Αυτή η δυσπιστία προς τους Έλληνες διαιτητές. Ας βοηθήσουμε όλοι, ας βοηθήσουν εκείνοι πρώτα απ' όλα, έτσι να είναι πιο σωστοί και ακριβείς στις αποφάσεις τους, ακόμα και στο παγκόσμιο κύκλο. Είδαμε διαιτητές να πηγαίνουν στο VAR, και αν δεν είναι αλάνθαστος, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι και με τίποτα παρεμφερές. Γύρω-γύρω από αυτό δηλαδή.
Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα φέρει αυτή η νέα έκρηξη του Ολυμπιακού. Που παίρνει μπάλα και ΕΠΟ και Μπαλτάκο και εξυγίανση και αυτό και πολεμάνε τον Ολυμπιακό και ναι. Διαφανή, έχω την ιστορία μου, δεν το είχατε δει εσείς έτσι ενδεχομένως και από το περιθώριο ή και από αυτά που δεν φάνηκαν στην τηλεοπτική κάμερα στο περιθώριο της κλήρωσης του προαθλήματος το περασμένο καλοκαίρι, το ό,τι έχει ακολουθήσει από τοποθετήσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και ούτω καθεξής. Εντάξει, ας ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο επιτέλους κάποια στιγμή. Εμάς οι παράγοντες των ομάδων ρε πάρα ασχολούνται με το συμφέρον το δικό τους. Πώς ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο τώρα, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Ο καθένας κοιτάει και ο καθένας κοιτάει έναν από πάνω. Έτσι, και ο Ολυμπιακός κοιτάει έναν από πάνω με τους τρόπους του και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ όλοι. Κοιτάει έναν από πάνω. Αυτοί που έχουν ειδικά την παραπάνω δύναμη. Να λέμε ότι κρίμα που φεύγει ένας άνθρωπος σαν το Φώτη Κοστούλα που εγώ απλά έχω γνωρίσει το συγκεκριμένο κύριο τελευταίο 1,5 χρόνο από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, κρίμα. Και μακάρι να ήταν να είχαμε 14 Φώτης Κοστούλες σε όλες τις ομάδες. Μακάρι, λέω εγώ. Απλώς έχουμε πει, τουλάχιστον εγώ πάρει και την άποψή μου και το κλείνουμε και αυτό το κομμάτι, να πάμε και στοιχηματικά, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και οι λεγόμενοι μικροί ή μικρομεσαίοι να αφήσουν και το στίγμα τους. Εντάξει, εδώ στο Λίμπερο, μιλώντας με τον κύριο Κοστούλα στον αέρα, το παραδέχτηκε γιατί ποτέ δεν είχε θέμα να παραδεχτεί ακόμα και πράγματα που δεν ήταν, δεν ήταν υπέρ τους, ότι ναι, έχετε δίκιο, θα πρέπει και εμείς οι μικροί να κάναμε άλλα πράγματα. Okay, δεν, δηλαδή, αν εστερνιστούν και αν έχουν αποδεχτεί το ρόλο των κομπάρσων, όλοι τους, δηλαδή ο Πανετολικός, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, η Λαμία, ο Όφη, okay, να μην φωνάζουν. Αλλά επειδή έχουν δύναμη, δεν είναι ένα πρωτάθλημα των 4, 5, 6 και οι υπόλοιποι να είχαμε να λέγαμε, είναι η πλειοψηφία, καιρός να συνοηθούν κάποια στιγμή και να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Όποια νομίζουν αυτοί καλύτερα. Θα είχαν κατά μία πραγματική δύναμη, έτσι, αν το βασικό τους έσοδο ήταν ίδιο προς όλους. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής για όλες τις ομάδες όσον αφορά είτε αυτό έχει να κάνει με το τηλεοπτικό κομμάτι είτε έχει να κάνει με την χορηγία από το στοίχημα για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή να πάμε σε μια κεντρική διαχείριση όπου πόσες ομάδες είμαστε σήμερα Στέλιο και Νίκο στην Super League? 14. Πολύ ωραία. Θα πάρετε και οι 14 από το 2 εκατομμύρια. Στο στοίχημα, πόσες ομάδες είστε 14, θα πάρετε ένα, αλλά δεν θα σας πούμε στο τέλος χρονιάς ότι αυτό το ένα που πήρατε ήταν και για πέρσι και για πρόπερσι. Πάρε, αυτό εντάξει είναι, νομίζω δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, σε όλα τα αθλήματα δεν είναι. Αν πάρουν το ίδιο ποσό, δεν θα είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, όχι. Να έχουν έναν ισχυρό παράγοντα. Άλλα προσφέρει μια ομάδα, ρε πάρει. Σε καμία χώρα δεν είναι η πίτα. Και άλλα προσφέρει η άλλη. Ακριβώς στη μέση κομμένη είσαι 15 κομμάτι και είσαι 20. Το θέμα είναι εγώ να διεκδικήσουν. Εγώ λέω και Στέργιο και Νίκο ότι έτσι δεν θα είναι κομπάρσες σε ρόλο κομπάρσες. Όχι, πάντα κομπάρσες θα είναι, πάρει. Κοίτα, είναι όχι, πάντα κομπάρσες θα είναι. Στην Premier League, για παράδειγμα, αυτός που ανεβαίνει παίρνει σκασμό χρήματα. Ναι. Γι' αυτό αυτός που ανεβαίνει από την Super League 2. Θα μην πω τώρα τι παίρνει στον αέρα. Σε τέτοια ζητήματα θα μπορούσε, σε κάποια κομμάτια, σε κάποια θέματα, θα μπορούσαν οι μικροί να βγαίνουν ευνοημένοι στο οικονομικό. Δεν λέω, αλλά δεν μπορούμε να μηδενίσουμε την εμπορικότητα τώρα, ας πούμε, των πέντε μεγάλων, για παράδειγμα. Γιατί αυτοί δίνουν μια συγκεκριμένη έγκλη στο πρωτάθλημα, ρε πάρει, όπως και να το κάνουμε. Ωραία. Δίνουν μια έγκλη, το δέχομαι αυτό που λέτε. Ναι. Εγώ λέω ότι αν γινόταν αυτό που προτείνω εγώ ενδεχομένως, ότι ήταν πιο ισοδύναμες οι ομάδες. Έτσι. Και από την άλλη, πρέπει να το δούμε και από τις δύο όψεις, έτσι, Νίκο και Στέργιο. Ότι δίνουν μια έγκλη από τη μία και συνάμα είναι και πρωταγωνιστές όσον αφορά την κοκορομαχία από την άλλη. Έτσι, δεν είναι όποτε χρειαστεί. Ναι. Δεν είναι πρωταγωνιστής ο Όφη, ο Ιωνικός, η Λαμία ή ο Βόλος. Σωστά. Εδώ ο Ιωνικός έφαγε 7 στο φιλικό από τον Όφη και ξεχάστηκε την επόμενη μέρα. Φανταστείτε να γινόταν με κάποιον από τους 5 μεγάλους θα γινόταν. Έχουν αποδεχτεί και το κλείνουμε. Και οι μικρομεσαίοι στο ποδόσφαιρο και οι μικρομεσαίοι στο μπάσκετ, οι οποίοι είναι όλοι πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχουν αποδεχτεί το ρόλο τους. Εντάξει, εγώ φίλε αν ήμουν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, του Μπασκετικού ή του Άρη ή ομάδας έτσι με δυναμική, δεν θα δεχόμουν να πάρω το 1/5, το 1/7 από ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, παίρνανε 50.000 ΠΑΟΚ και Άρης τηλεοπτικά πριν από 7, 8, 10 χρόνια μπάσκετ. Ναι. Θα μπορούσαν λοιπόν και οι μικρομεσαίοι στη Super League να μην κατέβουν, φίλε, να την άξουν το πόσο στον αέρα. Και να τα λέμε όλα, Στέργιο, λοιπόν. Και όταν είχε την περίοδο 99-2000, όχι, την περίοδο 2000-2001,
όταν είχε εμφανιστεί η διοίκηση Καρακίτσου Σερπάνου στην ΚΑΕ Άρης, ο Άρης είχε κάνει μέγιστο λάθος αρνούμενος εκείνο το τηλεοπτικό συμβόλαιο που μπορούσε να πάρει για να πάει κάπου αλλού. Λέω τώρα εγώ. Καλά, λάθη έχουν γίνει και θα γίνουν, ρε. Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι τους και δεν είναι μόνο, αχ, εμείς οι καημένοι μικροί και οι μεγάλοι δεν μας υπολογίζουν. Αφού οι μικροί δεν σέβονται τον εαυτό τους και να τεινάξουν το πρωτάθλημα στον αέρα αν χρειαστεί, γιατί ρε φίλε, είμαστε, ξέρω εγώ, 7, 8, 9 ομάδες. Παίξτε μόνοι σας. Ναι. Ούτε που μας νοιάζει. Αλλά έχουμε τις αγκυλώσεις, έχουμε τις φιλίες, έχουμε τις συμμαχίες και ο μήνας έχει 9 και μόνο κλεγόμαστε όταν να πάρουμε δύο φράγκα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημείο της ημέρας. Για πάμε, Πάρη. Έλα, Πάρη. Πάω μια βόλτα μέχρι τη Βέλια να πάρω λίγο ρεβανί και να το αφιερώσω στον κύριο Φασίδη. Έτσι δεν είναι. Για το χθεσινό γκολ-γκολ, Βέλια Πανσεραϊκό. Το μεγάλο project του ΠΑΟΚ, ναι. Ορίστε το μεγάλο. Project του ΠΑΟΚ. Έτσι το βάζει τα μπέλαση. Δεν ήταν ποτέ μεγάλο project του ΠΑΟΚ. 500.000 κάρες από την Ξάνθη. Για συνέχισε, Πάρη. 2.42, το δώσαμε 2.65, ήταν λίγο πριν τη σέντρα στο 94. Ναι. Τουλάχιστον παίζει ο Φασίδης, φίλε. Άσε μας, Ρεστέλιο, τουλάχιστον. Άσε μας, Ρεστέλιο, τώρα. Άσε μας, Ρεστέλιο, παίζει, τουλάχιστον παίζει. 500.000 ο Φασίδης. Για πάμε, Πάρη. Τα θέλεις, όχι, τα θέλεις. Δεν γίνεται να έχει πουλήσει παίκτη ο οποίος παίζει ούτε στο χωριό του και θα μου πεις τώρα και το Φασίδη. Ποιον. Ποιο ήταν το παιδί εκείνο που πήγε κατευθείαν στη Μύκονο και τώρα δεν παίζει πουθενά. Ναι, αλλά ήταν μέσα σε μια όλη διάφορη κατάσταση. Άσε με την Νίκο τώρα. Έλα, Στέλιο, που θα μιλήσει τώρα για το Φασίδη τώρα. Άσε με τώρα, μου βγει Παναγίτσα. Για πάμε, ρε Πάρη. Πάμε λοιπόν. Ναι. Πριν κάνουμε λοιπόν την παραγγελία μας είτε delivery είτε με ρεζερβέ, γιατί έχουμε και Σκωτία σήμερα. Θα μεταδώσω Σκωτία για δεύτερη ώρα συνεχόμενο. Μια χαρά. Η οποία την είδα να λυγίζει στο 88 από τη Celtic με ένα 0. Η μία λοιπόν ποδοσφαιρική επιλογή είναι Aberdeen Rangers στο no goal σε απόδοση 98. Να δούμε αν η Aberdeen θα είναι στην ίδια λογική. Θα πρέπει να σημειώσω ότι η Aberdeen μάλιστα δεν έχει καθόλου ισοπαλία στην έδρα του για τους καθαρά προληπτικούς σε όλα αυτά τα εντός έδρας παιχνίδια φετινά. Αν θυμάμαι σωστά, έχει 6-0-2 μετά την ήττα της από την Celtic. Και πάμε και στο παιχνιδάκι το οποίο έχουμε στην Πάτρα, μπασκετικό, για το EuroCup. Προμηθέας Χάπολ Τελ Αβίβ. Νίκη για τον Προμηθέα για διπλασιασμό των χρημάτων, όποιος επιλέξει να ποντάρει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αύριο τα περισσότερα και με Super League και όλα θα έχουμε πάρει τηλεπίδη εδώ πέρα. Μαζί στα σημεία του για τα αυριανά παιχνίδια. Για το Αγρίνιο. Και στο, καλά, εντάξει, μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Γνωστά είναι αυτά. Να στρώσω το πεδομάντιλο στο τέλος. Στο Χριστουγεννιάτικο Αγρίνιο. Τέλεια. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, Πάρη. Να σε καλά, Πάρη. Λοιπόν.